Καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας, γεια σας. Είστε καλά? Ναι, καλά, στη δουλειά. Στη δουλειά. Εδώ, στην Ακαδημία. Πώς είναι τα πράγματα, κύριε Κερμανίδη, έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, γιατί πριν από κάποιους μήνες που σας είχαμε φιλοξενήσει πάνω στον κορονοϊό, ναι. Τώρα πώς είναι τα πράγματα? Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και καλύτερα και το καλύτερο. Αυτό που προσπαθούμε είναι να έχουμε τα μέτρα, να τηρήσουμε τα πρωτόκολλα, είναι πολύ αυστηρά. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορείς και ελεύθερα να δουλέψεις όπως θέλεις. Έρχονται πάρα πολλά παιδάκια, θέλουν να αθλούνται, θέλουν να παίζουν. Μας έχουν περιορίσει σε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως το χρόνο προπόνησης. Αλλά από εκεί και πέρα όμως εμείς προσπαθούμε όλοι και όλες οι ακαδημίες να τηρήσουμε τους κανόνες και από εκεί και πέρα να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδάκια να μπορέσουν να παίξουν αγώνες. Πάντως από το τίποτα, κύριε Κερμανίδη, δεν λέω ότι αυτό είναι το ιδανικό, αλλά νομίζω είναι σαφώς καλύτερο, έτσι δεν είναι? Από το να κλείνονται τα παιδιά σίγουρα, στα σπίτια. Από το τίποτα, αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος και ο φόβος. Αυτό είναι περισσότερο που μας στεναχωρεί και προσπαθούμε να πάρουμε τα μέτρα μας. Αλλά από εκεί και πέρα πραγματικά τα παιδάκια τους λείπει πάρα πολύ το παιχνίδι, τους λείπει πάρα πολύ η προπόνηση και έρχονται στις προπονήσεις. Είναι κατανοούν τα παιδιά, γιατί έχετε και μικρά παιδιά στις ακαδημίες σας, κατανοούν τα μικρότερα το πώς έχει κατάσταση? Τα πολύ μικρά δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Δεν μπορούν, βέβαια δεν μπορούν να καταλάβουν. Έχουμε 5-6 χρονών παιδάκια. Πού να καταλάβουν? Τι να πιστώ στο πεντάχρονο να θέλει να παίξει? Έρχονται με μεγάλη χαρά να παίξουν και τίποτα άλλο δεν σκέφτονται. Ας ελπίσουμε να βγούμε γρήγορα από το τούνελ, κύριε Κερμανίδη. Για εσάς και για εμάς και για όλο τον κόσμο. Γιατί για όλο τον στενάζει κόσμο, πολλοί κόσμος. Έχει εδώ στην εστίαση, στις ακαδημίες, είναι μια κατάσταση, δεν ξέρω. Πρωτόγνωρη. Πολύ άσχημη. Και δυστυχώς είναι δύο χρόνια νομίζω πλέον. Κοντεύει, έχει ξεπεράσει. Είναι δύο χρόνια ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, τον ένα το χάσαμε ήδη. Τον ένα, ναι. Το χάσαμε εκεί, κλειστά ήμασταν. Η παραγωγή ταλέντων πάει καλά, γιατί έχετε δώσει αρκετούς παίχτες στον ΠΑΟΚ, είναι η αλήθεια. Πάντα πάει καλά, ιδιαίτερα οι μπέμπιδες, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εδώ είμαστε μια ακαδημία η οποία ο σκοπός και η δουλειά που γίνεται εδώ είναι καθαρά στο να αναδεικνύουμε παιδιά, να τα δίνουμε σε συλλόγους μεγάλους και να προχωρήσουν. Με αυτόν τον σκοπό λειτουργούμε εμείς από την αρχή, εδώ πάνω από 20 χρόνια, και έχουμε αναδείξει στην πορεία πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών που έχουν φτάσει να γίνουν και επαγγελματίες σε διάφορες ομάδες, ακόμα και του εξωτερικού. Και έχει σημασία και πώς θα διαπλάσεις το χαρακτήρα του παιδιού, κύριε Κερμανίδη. Δηλαδή, για τον εαυτό μου θα μιλήσω και με τις επαφές που έχω και με τον Χάρη, τον Τσιγκάρα, τον Παναγιώτη Τηλιγιαννίδη και άλλα παιδιά, το να μην ξεχάσω κάποιο. Γενικότερα είναι καλά παιδιά στη βάση τους. Καταλαβαίνετε πως το λέω, το καλό παιδί. Αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε εδώ στα παιδιά από μικρή ηλικία που έρχονται, γιατί αυτά τα παιδιά που αναφέρατε πράγματι ήρθαν από πολύ μικρή ηλικία εδώ σε εμάς. Εδώ γαλουχήθηκαν, εδώ πήραν τα πρώτα μαθήματα ποδοσφαιρικά. Και αυτό που έχουμε χαράξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι η πειθαρχία πάνω απ' όλα. Δηλαδή, αν δεν είσαι πειθαρχημένος, δεν μπορείς να είσαι και σωστός αθλητής ποδοσφαιρικής. Υπακοή προς τον προπονητή. Πρέπει να οπωσδήποτε να έχεις υπακοή προς τον προπονητή. Ο προπονητής είναι αυτός που θα σε γυμνάσει, θα σε φτιάξει, άρα πρέπει να τον ακούς. Ο σεβασμός προς όλους, προς τον αντίπαλο. Έχετε ευθύνη μεγάλη, έχετε ευθύνη, ειδικά στα πολύ μικρά παιδιά, έχετε ευθύνη. Αλλά είναι ωραία η ενασχόληση, ναι. Αλλά νομίζω η ενασχόληση με τα παιδιά. Είμαστε έτσι. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ χθες, κύριε Κερμανίδη, να πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Ναι. Δεν ξέρω αν περιμένατε την εμφάνιση. Να σας πω. Τώρα αυτά τα μάτς τα έχω ζήσει στο πετσί μου και ξέρω τι παιχνίδια είναι. Δεν σας το κρύβω ότι όταν άκουσα τη σύνθεση λίγο έτσι... Μαζευτήκατε. Παρακτενεύτηκα και προβληματίστηκα πάρα πολύ. Αλλά για άλλη μια φορά νομίζω ο κύριος Λουτσέσκου έδειξε και εμπιστοσύνη στους παίκτες του και ότι έχει πρόγραμμα, έχει σχέδια, έχει πλάνα, έχει δουλέψει
δηλαδή την ομάδα για το κάθε παιχνίδι. Γιατί δεν είναι πρώτη φορά που έκανε αυτό που είδαμε χθες με αλλαγές παιχτών, με rotation όπως λέμε. Και το βγήκε πραγματικά και ο Άκουμπ έβαλε κόλ και η ομάδα στάθηκε καλά και πήρε και τη νίκη, τη μεγάλη νίκη. Ναι, γιατί χωρίς τη νίκη στον ΠΑΟ, κύριε Κερμανίδη, όλα τα υπόλοιπα είναι σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Αν δεν κερδίσει η ομάδα, και είναι λογικό. Ναι, σίγουρα θα τον κατακρίναν πάρα πολύ άσχημα αν δεν έπαιρνε νίκη, έτσι όπως κατέβασε την ομάδα. Σίγουρα θα έτρωγε σκληρή κριτική, αλλά ο προπονητής για άλλη μια φορά νομίζω δικαιώθηκε. Και για μένα αποδεικνύει ότι πραγματικά προβληματίζεται, δουλεύει πάνω στους παίκτες, παρόλο που έχει ένα ρόστερ με παίκτες πια σε μια ηλικία συγκεκριμένη μεγάλη, ας το πούμε έτσι, και που σίγουρα είναι πρόβλημα τα πανωτά παιχνίδια κάθε τρεις μέρες. Βλέπουμε πάντα βγαίνει κάποιος παίκτης, εχθές πάλι ο Βιερίνια τραυματίστηκε και πάντα πρέπει να λύσει τέτοιες περιπτώσεις. Μέχρι στιγμής νομίζω τα πάει πολύ καλά. Σίγουρα ο δρόμος είναι πάρα πολύ δύσκολος, πάρα πολύ δύσκολος μέχρι τη μεταγραφική περίοδο για τον ΠΑΟΚ, είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος. Χθες όμως έκανε πολύ μεγάλη νίκη, θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος εντός έδρας έδειξε τελευταία ότι είναι κυρίαρχος και σκοράρει και πολύ εύκολα. Αλλά χθες νομίζω ότι σταθήκαμε πάρα πολύ καλά. Πράγματι ο ΠΑΟΚ το πήγε, χτύπησε το μάτς στα ίσια και με έξυπνη στρατηγική, για να το πω έτσι, το πήρε το παιχνίδι. Το γεγονός, κύριε Κερμανίδη, ότι και στατιστικά αν το δούμε, στα μάτς που ο Κούρτιτς είτε είναι στον πάγκο είτε είναι εκτός αποστολής, ο ΠΑΟΚ κάνει γκέλα και όταν παίζει βασικός ο Σλοβαίνος κερδίζει, είναι συμπτωματικό, πιστεύετε ή όχι? Αυτό δεν θέλω να πω ότι δεν είναι συμπτωματικό. Βεβαίως και συμπτωματικό είναι. Δεν νομίζω ο παίκτης του ΠΑΟΚ να μην τα δίνει όλα, είτε μπαίνει σαν αλλαγή είτε ξεκινάει το παιχνίδι. Είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι είναι ένας καλός παίκτης, χρήσιμος παίκτης. Δεν είναι ο top, αλλά είναι ένας παίκτης που θα τον ήθελαν σίγουρα όλες οι ομάδες. Δίνει λύσεις, είναι παίκτης ο οποίος βλέπουμε σκοράρει και γενικά βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα. Η δική μου εκτίμηση που την έχω καταγράψει πολλές φορές και στην εκπομπή και γραπτός είναι ότι μετά το ΣΒΑΠ και τον Κούρτιτς δεν έχει ο ΠΑΟΚ εισάξιους ποδοσφαιριστές εκεί στο 6 και στο 8. Γι' αυτό σας ρώτησα ποια είναι η δική σας η άποψη. Ναι, νομίζω ότι είναι οι δύο παίκτες που αναφέρατε οι πιο χρήσιμοι εκεί στο κέντρο, αλλά θα ήθελα να μιλήσω εγώ για τον Μπίσεσβάρ, τον οποίο θεωρώ ότι είναι πραγματικά το α και το ω της ομάδας μας. Έχει καταγράψει, συγγνώμη, σας διακόπτω, 6 μάτς συνεχόμενα και έχει βγει 5 λεπτά στο ένα, 3 στο άλλο, δηλαδή έχει πάρει και μαζεμένα παιχνίδια, κάτι που είναι και εντάξει, είναι παράξενο. Δεν ξέρω τι συνέβη με αυτόν φέτος, αλλά φαίνεται ο κύριος Λουτσέσκου ξέρει να τον αντιμετωπίζει έτσι που να βγάζει από αυτόν τον παίκτη το maximum. Και χθες νομίζω ήταν πάρα πολύ καλός. Είναι νομίζω ο παίκτης βαρόμετρο για τον ΠΑΟΚ. Έχει γίνει ο απαραίτητος παίκτης, ο παίκτης ο οποίος ιδιαίτερα στο επιθετικό κομμάτι είναι απίστευτα καλός, οργανωτικός, απειλητικός προς την εστία. Κάνει πάρα πολλά πράγματα στον επιθετικό τομέα και εγώ προσωπικά όταν παίρνει την μπάλα στα πόδια λέω κάτι θα γίνει από αυτό, ναι. Κάτι θα ξεκινήσει. Έτσι είναι ο Μπίσεσβάρ, νομίζω ότι μέχρι στιγμής κερδίζει τις εντυπώσεις τον ΠΑΟ και εύχομαι να πάει έτσι και στη συνέχεια. Είναι κομβικό σίγουρα ο Μπίσε, όπως είναι και ο Αντρίγια, νομίζω ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάποιον από πίσω του, ούτε τον Μπίσεσβάρ. Ναι, για να λέμε την αλήθεια. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να είναι καιροί και οι δύο. Είναι ποιοτικοί παίκτες αυτοί. Είναι ποιοτικοί παίκτες. Πάρα πολύ καλοί παίκτες. Και νομίζω ότι κοντά σε αυτούς θα ήταν ακόμα ένας ή δύο παίκτες θα έπρεπε να έχει ο ΠΑΟΚ αυτής της ποιότητας. Θα κάνανε πολύ ωραία πράγματα. Το γεγονός, κύριε Κερμανίδη, ότι ο ΠΑΟΚ τα πάει εξαιρετικά μακριά από την Τούμπα, αν εξαιρέσουμε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ήταν από το Δουβλίνο, στο Δουβλίνο μάλλον, συγγνώμη, δεν επηρέασε την πρόκριση του ΠΑΟΚ. Οπότε μιλάμε για μία ήττα που κόστησε στον Ολυμπιακό. Όλα τα υπόλοιπα είναι νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στην Τούμπα υπάρχει θέμα
έχει μια εξήγηση για σας ή όχι, είναι κάτι το ανεξήγητο. Εντάξει, βλέπετε η ομάδα προσπαθεί ο προπονητής να ψάξει σε κάθε παιχνίδι λύσεις. Τις περισσότερες φορές του βγαίνουνε, αλλά έχει η ομάδα κάποια σκαμπανεβάσματα. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Τώρα μέσα στην Τούμπα, τι να πω, τύχησε σε 2-3 περιπτώσεις όπου δεν πήρε τα αποτελέσματα που ήθελε, αλλά δεν είναι ότι δεν έπαιξε καλά. Δεν είναι ότι δεν έκανε ευκαιρίες. Σωστά. Απλά ήταν νομίζω συμπτωματικά αυτά τα παιχνίδια που δεν τα πήρε και από εκεί και πέρα όλοι βλέπουμε το τι υπάρχει και τι μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει. Σε ποιες θέσεις θεωρείτε, κύριε Κερμανίδη, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει μεγαλύτερο βάρος τον Ιανουάριο ή τον Δεκέμβριο, αν προτιμάτε? Πού εντοπίζετε το θέμα ή αν όχι το πρόβλημα, την ανάγκη για έξτρα ποιότητα σε μία, δυο, τρεις θέσεις, δεν ξέρω πόσες έχετε εντοπίσει? Τι να σας πω τώρα, να πω στην άμυνα, να πω στο κέντρο, στην επίθεση, πάντα χρειάζονται κάποιες ενισχύσεις, αλλά οι ενισχύσεις του Δεκεμβρίου συνήθως γίνονται boomerang. Συνήθως δεν παίζουν οι ενισχύσεις του Ιανουαρίου, ναι. Σωστά το είπατε, συνήθως, γιατί υπάρχουν και Πρίγιοβιτς τον Ιανουάριο, καμιά φορά. Ναι, ναι, υπάρχουν και περιπτώσεις που, εντάξει, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή, προσοχή στις κινήσεις του Ιανουαρίου, θέλει παίκτες οι οποίοι κατευθείαν να μπουν και να βοηθήσουν. Αυτό σπάνια γίνεται στις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Πάρα πολύ σπάνια και πολλές φορές κάνουν και ζημιά στην ομάδα. Εγώ εύχομαι να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί σε κάθε γραμμή. Για μένα σε κάθε γραμμή χρειάζεται καλή ενίσχυση. Αλλά από εκεί και πέρα να σας πω κάτι. Η ομάδα, ο ΠΑΟΚ, έχει κάνει τη β' ομάδα, η οποία παίζει στο πρωτάθλημα. Ξεκίνησε ήδη το πρωτάθλημα. Έχω την εντύπωση οι καλύτερες μεταγραφές από αυτή την ομάδα θα γίνουν, εάν θα γίνουν. Έχω αυτή την εντύπωση. Δεν ξέρω ποια είναι η δυναμικότητα της β' ομάδος. Δεν την έχω δει ακόμα την ομάδα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι σίγουρα θα υπάρχουν ποδοσφαιριστές ή κάποιος ο οποίος θα μπορεί να πλησιωθεί στην μεγάλη ομάδα. Γι' αυτό την κάναν την β' ομάδα, δηλαδή. Σωστά. Ώστε κάποια παιδιά από αυτά να μπορούν να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Αυτό είναι θέμα στην κρίση και κρίση του κυρίου Λουτσέσκου. Το πόσο βλέπει αυτή την ομάδα, αν την έχει δει και καθόλου, ούτε ξέρω αν την έχει δει. Δεν ξέρω πώς συνεργάζονται εκεί πέρα, αλλά η β' ομάδα το ξέρουμε νομίζω όλοι μας ότι έγινε για αυτό το σκοπό. Φυσικά, ναι. Για αυτό το σκοπό. Άρα, εάν δεν προωθηθεί ούτε ένας παίκτης από τη β' ομάδα, τότε τι κάνουμε, ρε παιδιά? Για ποιο λόγο? Ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα, θα το πιάσουμε μια άλλη φορά, αλλά είναι ένα θέμα όντως, γιατί αυτή η ομάδα δεν δημιουργήθηκε για να πάρει το πρωτάθλημα στη Super League 2. Μακάρι να τα καταφέρει. Ποιος θα πει όχι. Ακριβώς. Και είναι πολύ καλό που, παράδειγμα, έπαιξε το Σάββατο με τον Ολυμπιακό Β, έπαιξε ο Ίγκασον, και αυτό είναι καλό. Να παίρνουν οι παίκτες, να μην είναι στο ψυγείο. Καλό, αλλά το σημαντικότερο είναι, εγώ θα πω, κύριε Κερμανίδη, δύο παιδιά κάθε χρόνο να προωθούνται στην πρώτη ομάδα. Όχι απλά για να συμπληρώνουν το ρόστερ, να είναι 26η. Όχι. Να είναι στην 20άδα εκεί, 18άδα, 20άδα, να μπαίνουν, να βγαίνουν, να βοηθάνε την ομάδα. Πείτε μου κάτι. Ένα προγραμματισμό. Και μια καλή συνεργασία θα πω εγώ και το αφήνω εκεί, μεταξύ Λουτσέσκου και Γκαρσία. Δεν λέω κάτι άλλο. Λοιπόν, πείτε μας κάτι τελευταίο. Το πρωτάθλημα πώς το βλέπετε? Θα είναι πάλι μια κόντρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού? Εντάξει, εγώ από την αρχή είπα ότι θα είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός η τελική, ας πούμε, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα από αυτές τις δύο ομάδες. Τώρα που έχετε και εικόνα, μήπως αλλάξετε άποψη? Να σας πω, αυτό που μου φαίνεται είναι ότι μέχρι τέλος θα υπάρχει μεγάλη, έτσι, ένας ανταγωνισμός μεγάλος. Μπήκε σφήνα η ΑΕΚ, ας πούμε, αλλά δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να αντέξει η ΑΕΚ. Ο Άρης, ίσως με αυτές τα τελευταία αποτελέσματα να ανέβει ψυχολογικά, να έχει πάρει δύναμη και να πιστεύει σε κάτι,
Αλλά εγώ τελικά πάλι το λέω ότι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είναι οι διεκδικητές του πρωταθλήματος. Από αυτούς θα εξαρτηθεί μέχρι τέλος ποιος θα το πάρει το πρωτάθλημα. Γενικά αυτό που βλέπετε σας αρέσει στο πρωτάθλημα? Βλέπετε άλλους αγώνες, ο αγωνισμός? Εντάξει, δεν ξέρουμε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα νοσεί και πολύ βαριά κιόλας νοσεί. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς, ναι. Εγώ που είμαι μέσα σε αυτό το χώρο πάρα πολλά χρόνια και βλέπω πάρα πολλά πράγματα και ειλικρινά έχω απογοητευτεί από πάρα πολλά που βλέπω. Ευθύνονται πάρα πολύ για αυτή την κατάντια που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν κοιτάμε το μέλλον του ποδοσφαίρου μας, αλλά κοιτάμε μόνο το σήμερα. Και οι παράγοντες ακόμα θα μπορούσαν δηλαδή να κάνουν σχέδια, πλάνα, να κάνουν ομάδες, να χτίσουν ομάδες για πολλά χρόνια. Δεν έχουν τέτοια σκέψη. Κάνουν μόνο για το σήμερα, ό,τι μπορέσουν σήμερα να κερδίσουν με την ομάδα τους και το αύριο δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό δεν είναι καλό για τα νεαρά παιδιά, για τα ταλέντα. Αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν όνειρο να παίξουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Εδώ έχει ομάδες που σε τμήματα υποδομής που ούτε καν ενδιαφέρονται, ούτε τους νοιάζει το τι κάνουν οι ομάδες, το αν έχουν παίκτες, αν δεν έχουν. Σε αυτό το τομέα είναι ελάχιστες. Δεν ενδιαφέρονται για τη Super League 2, κύριε Κερμανίδη, δηλαδή ξεκίνησε τον Νοέμβριο μετά από 52 αναβολές και 5 κληρώσεις. Δεν ενδιαφέρονται ούτε Super League 1. Τα τμήματα υποδομής. Ναι, όλο σε μεγάλο βαθμό, ναι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όλο το σύστημα είναι λάθος. Όλο το σύστημα είναι λάθος. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει να προβληματιστούν, να το διορθώσουν. Όλο το σύστημα είναι λάθος. Δεν είναι καλό αυτό το σύστημα που υπάρχει στο πρωταθλήματα K19, 17, 15. Είναι λάθος. Δεν μπορεί να παίζεις πρωτάθλημα με 6 ομάδες, με 7 ομάδες. Δεν είναι πρωτάθλημα αυτό. Δεν το κάνουν ανταγωνιστικό. Δεν κάνουν δηλαδή το ταλαντούχο να μπορέσει να δείξει τα πάντα, όπως είναι στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, το τελευταίο χωριό, άμα έχει σούπερ καλή ομάδα K17 και μπορεί να φτάσει Bundesliga, θα φτάσει. Ναι. Εμείς σαν Μπέμπιδες εδώ, στη Θεσσαλονίκη και γενικά, έχουμε χτίσει, έχουμε φτιάξει, αλλά μέχρι εδώ δεν με επιτρέπουν εμένα να πάω να μπορέσω να παίξω σε αυτά τα πρωταθλήματα. Και για ποιο λόγο δεν με επιτρέπουν? Για ποιο λόγο? Τι πρωταθλήματα είναι αυτά? Ψεύτικα είναι. Δεν είναι γνήσια πρωταθλήματα. Mm-hmm. Τα γνήσια πρωταθλήματα θα ήταν αν αυτοί να ανοίγανε και όποιος έχει καλή ομάδα να έμπαινε στο πρωτάθλημα και να έδειχνε ο καθένας τι δυναμικότητα έχει. Δεν εδώ έχετε τώρα άδικο, έτσι που το ακούω, ναι. Δεν το σκέφτηκα ποτέ, είναι αλήθεια. Εξηγήσω κάτι, mm-hmm. Για να σε εξηγήσω κάτι, δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνο. Έχουμε 2 λεπτάκια ακόμα. Γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει ο απλός αυτός που τα ακούει αυτά που λέω. Εδώ είναι το παράδειγμα. Εάν πέσει μια ομάδα από τη Super League, ξαφανίζονται όλα τα τμήματα υποδομής. Πολύ σωστό. Ξαφανίζονται. Εάν ανέβει μια ομάδα από τη Super League 2, κατευθείαν τα τμήματα υποδομής του πάνε σε Super League 1. Με ποιο δικαίωμα? Γιατί? Με ποιο δικαίωμα? Και πολλές φορές το ξέρετε, χτίζονται και ομάδες αμφιβόλου ποιότητας απλά για να γεμίσουν 3 ρόστερ. Μια ομάδα που ανεβαίνει και δεν έχει τα χρήματα, μαζεύει παιδιά αμφιβόλου έτσι αξίας. Δηλαδή αυτό δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι και καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το να ανταγωνιζόμαστε γνήσια και να πάνε οι ομάδες αυτές που αξίζουν με το υλικό που έχουν. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη αυτή. Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν μπορούν να το καταλάβουν οι δήμονες. Τώρα αφήσαν, βλέπετε, την Ξάνθη να παίξει. Πέρσι ήταν μια άλλη ομάδα που είχε πέσει. Δηλαδή η Ξάνθη δικαιούται τώρα να παίξει Super League 1, άσχετα αν η ομάδα του είναι Super League 2. Εμένα γιατί δεν με αφήνουν να παίξω Super League 1? Αφού μπορούν άλλοι να παίξουν, εγώ γιατί να μην μπορώ να παίξω? Είναι κάποια ερωτήματα που πραγματικά δεν θέλουν να διορθώσουν το ποδόσφαιρο μας, δυστυχώς. Πολλά θέματα. Πολλά θέματα και εδώ δεν ασχολούνται με τα πολύ σοβαρά, κύριε Κερμανίδη, τη βιτρίνα. Έτσι. Τον ασχοληθούν με τις ακαδημίες και την K15. Δύσκολο το βλέπω. Έτσι. Και βλέπουμε ότι ταλέντα υπάρχουν, παιδιά υπάρχουν, πάρα πολλοί διακρίνονται. Εγώ βλέπω όμως ένα ρέμα προς το εξωτερικό.
προς το εξωτερικό. Δικαιολογημένα θα πω εγώ. Τα περισσότερα. Δικαιολογημένα θα πω εγώ. Ήταν να πάνε στο εξωτερικό, που θα μπορούσαν εδώ να πάρουν ευκαιρίες, να μείνουν εδώ, να τους βλέπουμε. Και οι περισσότεροι, βλέπετε πόσοι φύγανε, Ολλανδία, Γερμανία, πόσα Ελληνόπουλα παίζουν και διαπρέπουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερμανίδη. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και στα παιδιά σας. Τα πολλά παιδιά που έχετε στις ακαδημίες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς.